Στην κεντρική της καρδιάς. Έλα, έλα. 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 Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Τα πάντα όλα. Τη διαβάζω. Να, ελεύθερα. Έκθεση είναι μπορώ αυτό. Μπορώ να έχω τα γυαλιά τη πρεσβειοποίηση. Εσύ, δύο κουβέντες είπαμε να γράψεις. Καταρχήν είναι όλα τα παιδιά υπογράφεται εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν. Η χρονιά που πέρασε μας έκανε να καταλάβουμε. Δεν μπορώ. Να διαβάσω εγώ. Ναι. Λοιπόν. Χριστίνα μας. Η χρονιά που πέρασε μας έκανε να καταλάβουμε για τα καλά ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν γίνεται τυχαία. Χαιρόμαστε που η ζωή μας έκανε. Μας έκανε τον καφέ. Μαζί σου, όχι μόνο, μας έφερε μαζί σου όχι μόνο τηλεοπτικά, γίναμε παρέα, αγαπηθήκαμε περισσότερο, καταλάβαμε ένας τον άλλον καλύτερα, είπαμε τα σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ, σε καταλαβαίνω που έπρεπε, μα πάνω απ' όλα είπαμε το μαζί. Μαζί λοιπόν το Σεπτέμβρη σε μια ακόμη περιπετειώδη διαδρομή, μαζί το Σεπτέμβριο, μα πάνω απ' όλα μαζί, γιατί πρωτίστως εσύ μας κρατάς με τη ζεστασιά, το χαμόγελο και το νιάξιμό σου, είσαι η κεντριά της καρδιάς μας, μαζί σου λοιπόν η ομάδα σου! Ποιος το έγραψε αυτό το πράγμα με το ρυθμιστικάλισμα. Πάτω από εδώ. Να σου πω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι είχε μέσα και σημεία στίξης. Ήτανε απόδοση κειμένου, δεν ήταν διάβασμα. Νομίζω εδώ πρέπει να απευθυνθεί στον πατέρα του, Παναγιώτη Κουνιάκη. Κύριε Κουνιάκη, είστε σίγουρος ότι το στείλατε στην Αγγλία τελικά. After all. Okay. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι. Για αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Με μια τρομερή ταλαιπωρία εδώ από τις 3,5 ώρα στον αέρα. Πραγματικά, εάν δεν μου ζητούσε το κανάλι, αν δεν συζητούσαμε το μεσημεριανό, είχα αποφασίσει ότι θα το σταματήσω εντελώς, ότι θα μείνω εκτός φέτος. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ πια σωματικά και βιολογικά. Καταρρεύσω. Ελάτε. Είστε πραγματική οικογένεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα, για την υποστήριξη, για τον αγώνα, τον πολύ δύσκολο αγώνα που δώσαμε αυτά τα δύο χρόνια. Και αποδεικνύει με τον τρόπο που ολοκληρώνουμε την χρονιά μας φέτος, ότι προφανώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχεις πολλά μέσα στη διάθεσή σου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνει τους ίδιους τους ανθρώπους. Την ψυχή. Η τηλεόραση θέλει πρώτα αγάπη και ψυχή. Αυτό εισπράττετε κι εσείς τόσα χρόνια από εμάς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στον αέρα από το 2002. Έχουμε φτάσει εσείς στο 2016. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Νομίζω ότι κάθε μέρα νομίζω ότι ξεκινάω πρώτη φορά να είμαι στον αέρα. Αυτά τα δύο χρόνια στο Έψιλον ήταν εξαιρετικά. Το έχω πει πολλές φορές ότι μου θύμισαν το ξεκίνημά μου στο Star, που ήμασταν μέσα στο κέφι και στη διάθεση και στην όρεξη να κάνουμε ωραία πράγματα. Κάποιες φορές το καταφέραμε πολύ καλά. Εμείς έχουμε κριτή τις τηλεθεάσεις φυσικά και την αγάπη σας, αλλά εκεί κρινόμαστε κάθε μέρα. Κάποιες φορές λιγότερα, αλλά ποτέ δεν χάσαμε τη χαρά μας, το δέσιμό μας, την αγάπη και την υποστήριξη που έχει ένας για τον άλλον. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την παρουσία μας στο πρωινό, σύντομο αλλά περιεκτικό, δύο σεζόν. Ξεκινάμε με πολλή αγωνία και πολύ χαρά το μεσημέρι πια. Από το Σεπτέμβριο θα μας έχετε κοντά σας, πρώτα Θεός, όλα να είναι καλά και όλα να είμαστε καλά. Στη μία, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έχω και τον τίτλο, αλλά δεν θα τον αποκαλύψω. Όχι, δεν πρέπει, έτσι δεν είναι νωρίς ακόμα, δεν θα πούμε τον τίτλο. Okay. Ελπίζω να είμαστε αυτή η ομάδα και πιο δυνατή. Ακόμα και αν δεν είμαστε αυτή η ομάδα, στα μέλη της ομάδας που θα αποχωρήσουν, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχουν έναν πολύ όμορφο δρόμο, μια πολύ όμορφη συνέχεια
και να φτάσουν τόσο ψηλά όσο θέλουν οι ίδιοι. Σας αγαπώ απέραντα, απέραντα, απέραντα. Σας ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Πριν πούμε στο, ναι, λοιπόν, έτσι λίγο να το αποφορτήσουμε, να ευχαριστήσουμε εμείς με τη σειρά μας την κυρία Όλγα Καραβερβέρη για τα λουλούδια και για όλη την φροντίδα της όλη τη χρονιά. Και το ζαχαροπλαστείο Ρε Μπούς από το Νέο Ηράκλειο για την υπέροχη τούρτα που μας κάναν την καλοκαιρινή. Έτσι. Βεβαίως. Τώρα... Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε. Συγκινήθηκα, μπράβο, να παίζω τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, πάμε, παρακαλώ πάρα πολύ, να ταξιδέψουμε, διότι τα εγγένεια του πλοίου Νήσος Σάμος πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 27 του Ιούλη στις 7 το απόγευμα.